Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε για άλλη μια φορά στην πρόσκλησή μας και απόψε παραβρίσκεστε εδώ μαζί μας στην παρουσίαση που κάνει ο Σύλλογος του Λευκώματος που αποφασίσαμε να εκδώσουμε για το έτος 2011. Στους περισσότερους είναι ήδη γνωστή η σύσταση του Συλλόγου μας καθώς και η καταστατική σκοπή και επιδιώξεις του. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν θα πρέπει να πω πως ο Σύλλογος του Λίπα Βουλισμή ιδρύθηκε πρόσφατα, το έτος 2009, με κύριους καταστατικούς σκοπούς και στόχους η προστασία, προβολή και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αριστερά μου είναι η κυρία Μέρη Θαλαβούτα, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου, ο κύριος Άρης Μέμητας, ταμείας του Συλλόγου, και εδώ δεξιά μου ο κύριος Ψαράκης Γιάννης, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Συλλόγου μας. Λόγοι υγείας ανάγκασαν τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Πάνο Ανδρεσάκη, να μείνει απόψε μαζί μας. Όπως και κατά τον προηγούμενο χρόνο που αποφασίσαμε να εκδώσουμε το λεύκομα ημερολόγιο με τίτλο «Πέτρα και πυλός», έτσι και στην έκθεση του λευκώματός μας με τίτλο «Θάλασσα μας, κυρά και αρχόντισσα», σκοπός και στόχος μας είναι όπως σε κάθε δράση του Συλλόγου να υπάρχει ένα αποτέλεσμα που να μπορεί από τους κύριους καταστατικούς σκοπούς του Σωματείου, που όπως προείπα είναι η προστασία, ανάδειξη και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Θέλοντας παράλληλα να κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά τον πύχη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της έκδοσης, αποφύγαμε και πάλι τη συνδρομή χορηγών και διαφημίσεων, αναλαμβάνοντας έτσι εξ ολοκλήρου το κόστος αυτής της έκδοσης. Επιλέξαμε επίσης η φετινή έκδοση να είναι μόνο λεύκωμα, εκτιμώντας ότι η παρουσία ημερολογίου στην έκδοση δεν είχε καμία χρηστική χρησιμότητα και πιθανόν να υποβάθμιζε την ίδια την ποιότητά της. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να τονίσω πως ο Σύλλογός μας δεν αποτελεί μια κλειστή ομάδα ανθρώπων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Αποτελείται από ανθρώπους που τους ενώνει το κοινό ενδιαφέρον για τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας, για τη μοναδική φυσική κληρονομιά του, καθώς και την πολιτική κληρονομιά και αξίες του. Ο Σύλλογός μας είναι ένα νήπιο μόλις 16 μηνών. Παρά τον βραχή της λειτουργίας του, πιστεύουμε ότι έχει καταφέρει μια πλούσια και ποιοτική δραστηριότητα, μια ουσιαστική παρέμβαση στα κοινωνικά δρόμενα και μια σημαντική κατάθεση στο πολιτιστικό μας απόθεμα. Μόλις με τη σύστασή του, στις 31 Αυγούστου του 2009, υπέπεσε στην αντίληψή μας στην παραλία του Μαγκάνου, λαιλασία φωλιάς και λόνας καρέτα-καρέτα, όπου τα αυγά της είχαν καταφαγωθεί προφανώς από αγρίμι και αφού η φωλιά είχε αποκαλυφθεί στην άμμο από τις ρόδες του αποχώρου οχήματος. Απευθύναμε έγγραφο προς το Δήμο Βιών, το Λιμεναρχείο Νεάπολης και το Σύλλογο Αρχαίων για την προστασία της ορτογίας της θαλάσσιας και λόνας στην περιοχή μας. Ανταποκρίθηκε μόνο ο Αρχαίων, ο οποίος μας γνώρισε την αδυναμία του να αντιμετωπίσει το πλήθος των περιστατικών ανά τη χώρα και μας έδωσε οδηγίες για την προστασία των φωλιών. Δεν είναι του παρόντος βέβαια να επεκταθούμε περισσότερο, αλλά βεβαίως υπάρχει θέμα στο πώς διαχειριζόμαστε αναπτυξιακούς πόρους όπως οι παραλίες και οι οικοσυστήματα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Το Δεκέμβρη του 2009, παρά την ανυπαρξία οικονομικών πόρων, η Τουλίπα τόλμησε και προέβη στην έκδοση του ημερολογίου λευκώματος με τίτλο «Πέτρα και πυλός», το οποίο παρουσιάστηκε στις 12.12 του 2009, σύμπτωση, σαν σήμερα βέβαια. Μία έκδοση κινούμενη αυστηρά μέσα στα πλαίσια των κυρίως καταστατικών μας σκοπών, την προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η οποία απέσπασε γκομιαστικά σχόλια για την ποιότητά της και απετέλεσε αντικείμενο ενδιαφέροντος και βιβλιοθηκών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν δωρεάν περίπου 150 αντίτυπα του λευκώματος σε θεσμικούς παράγοντες του τόπου, πολιτικά πρόσωπα, πνευματικούς ανθρώπους του τόπου και μαθητές, με την οικονομική ενίσχυση των συμπατριωτών μας για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, υπερκαλύφθη το κόστος της έκδοσης. Στις 11 Ιανουαρίου του 2010, η Τουλίπα έκοψε την πίτα της στην αίθουσα του σπηλιού της Βαλοσπηλιάς.
με την ενθουσιώδη παρουσία 50 και πλέον μελών και φίλων του Συλλόγου. Ακόμα άλλη μία, θα πρέπει να το πούμε, ότι σκοπός όλων αυτών των εξορμήσεων δεν είναι μόνο να θαυμάσουμε τις ομορφιές του τόπου, έχουν και έναν επιμορφωτικό χαρακτήρα. Όπου πηγαίνουμε, όσοι από τα μέλη ή τους φίλους γνωρίζουν κάποια πράγματα, έχουν κάποια γνώση για κάποια ζητήματα, μεταδίδουν τη γνώση αυτή και στους υπόλοιπους και έτσι μαθαίνουμε πράγματα και για την ιστορία μας και για την γεωμορφολογία της περιοχής, για την παλαιοντολογία, για την γεωλογία, για χίλια δύο πράγματα. Την 1η Απρίλη του 2010, μέλη της Τουλίπας περιέγραψαν άρρωστο μπούφο που βρέθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και βρέθηκε από το συμπατριώτη μας, πρέπει να ακούγονται και αυτά τα ονόματα, άτομα ευαισθητοποιημένα που ενδιαφέρονται για τέτοια ζητήματα, από το συμπατριώτη μας τον Γιώργο τον Αρώνη. Στις 9 Ιουλίου του 2010 βρέθηκε από τον συνταξιούχο αστυνομικό Δημήτρη Ψαράκη μια γερακίνα στην περιοχή της Κλαβούνας. Η γερακίνα ανταποκρίθηκε στις πρώτες βοήθειες και κατάφερε να φτάσει στην Αίγινα όπου και νοσηλεύτηκε. Στις 31 Οκτώβρη του 2010 η Τουλίπα πραγματοποίησε ακόμη μια πεζοπορία στο γερμανικό παρατηρητήριο στα Βελανίδια. Βλέπουμε μια εικόνα, είναι ένα πανέμορφο σημείο για όσους δεν το έχουν επισκεφθεί. Χάνουν όσοι δεν έχουν πάει σε αυτό το μέρος ακόμα. Είναι μια υπέροχη ιδέα, αυτά που φαίνονται από εκεί πάνω. Ένα μικρό μέρος μπορείτε να δείτε και από εδώ, πέρα από το πέτρινο φτύριο σαν ένα μνημείο της νεότερης ιστορίας μας. Από τα παράθυρα του παρατηρητηρίου, μια άποψη της άκρης του Καβουμαλιά, ακόμα μια άποψη του ορεινού όγκου του Καβουμαλιά και η αποχώρηση από το γερμανικό παρατηρητήριο. Στις 21 Οκτωβρίου του Νοεμβρίου του 2010, ακόμα μια πεζοπορία στη λεγόμενη πυραμίδα των Βατίκων και τη γερμανική σκάλα των μεταλλίων της Γκρόμαν στα Βάτικα. Κατά την επιστροφή της, τα μέλη της Τουλίπας έκαναν καθαρισμό της ακτής από σκουπίδια και πλαστικά. Πλησιάζοντας προς τη γερμανική σκάλα, βλέπουμε και την σημαδούρα με την οποία τις είχαν ποντίσει γύρω από τη σκάλα προκειμένου να δένουν τα καράβια και να σταθεροποιούνται στο χώρο αυτό. Και στο βάθος βλέπουμε τη σκάλα, τη μεταλλική, η οποία ήταν προβλήτα, κυλούσαν τα βαγονέτα και πόρτωναν τα πλοία με το σιδηρομετάλλευμα. Η παρέα κοντά στην σκάλα. Και εδώ είναι τα τελευταία φορτία σιδηρομεταλλεύματος που έμειναν και δεν φορτώθηκαν ποτέ, βέβαια, αφού διακόπηκε η λειτουργία των μεταλλίων της Γκρόμαν. Ένα όμορφο βυτό που στολίζει τις παραλίες μας είναι η Κακίλη, η παράλια. Ακόμα ένα είναι το κυχόριο του Ακανθώδες ή Σταναγκάδη ή Γυαλολάχανο, πολλούς θα είναι γνωστό έτσι. Ακόμα άλλο ένα φυτό που έχει ενδιαφέρον ως εδόδημο είναι το κρύταμο το παράλιο. Θα το ξέρουν αρκετοί, κάνει υπέροχα τουρσιά. Και μια παπαρούνα είναι το γλάφιο το ξανθό, το οποίο συνήθως το συναντάμε σε παραλίες, σπανιότερα σε διαφορετικούς βιότοπους. Και το λιμόνιο το κολποτό, θα το έχετε δει σίγουρα, αν δεν το έχετε δει, κάποια φορά θα σας το έχουν φέρει σε ματζάκι και να σας το έχουν πουλήσει στο γραφείο σας ή στην επιχείρησή σας, σαν διακοσμητικό. Είναι πολύ όμορφο, το βλέπετε, και έχει ένα συνδυασμό μέσα από τα άνθητα γαλάζια, σε μερικά, όχι σε όλα, να ξεπηδεί και ένα δεύτερο άνθος, το οποίο είναι λευκό. Ακόμα ένα καταποντισμένο στην περιοχή κτίριο, είναι από τα μεγάλα κτίρια. Βλέπουμε την θεμελίωσή του. Και μια παραλία μας, με ένα όστρακο γνωστό και από τα μεγαλύτερα της περιοχής, τις Πίνες. Ήμουνα και πέρυσι στην παρουσία του περσινού λευκώματος, και είμαι και φέτος. Συμμετείχα και σε δύο από τις εκδρομές τις οποίες έκανε αυτός ο σύλλογος. Όπως και πέρυσι είχαμε μιλήσει, είχα μείνει εντυπωσιασμένος από την ποιότητα του λευκώματος περσινού. Φέτος μένω εντυπωσιασμένος και από την ποιότητα του λευκώματος του φετινού, αλλά αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι και τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα τα οποία τέριαξε ο Γιάννης ο Ψαράκης. Νομίζω δεν υπήρχαν στο περσινό κείμενο. Για μένα ήταν έκπληξη. Θα τον παρακαλέσω έτσι να συνεχίσει και θέλω να ευχηθώ
και να γίνουν περισσότερα τα μέλη και να μακροημερεύσει και να ασχοληθούν κι άλλοι για να μπορέσουν να ανοίξουν τα θέματα, να γίνουν περισσότερα και να μην βασίζεται ο Σύλλογος μόνο στο ενδιαφέρον και στην εργατικότητα μερικών ανθρώπων. Σας εύχομαι να μακροημερεύσετε και πάντοτε επιτυχίες. Τα ευχαριστίας μας για το πλούσιο περιεχόμενο που είχε τον εύχομά σας. Και εμείς πέρυσι είμαστε κοντά σας και είδαμε και το περσινό εύχομα ήταν πολύ ωραίο, αλλά και το φετινό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εσείς ασχολείστε με τη φύση. Εσείς ασχολείστε με τα λουλούδια και με τα κοχύλια τα οποία έχει δημιουργήσει ο Πανάγιος Θεός. Και αυτά βρίσκονται στα βουνά, στους βράχους, στις ακροθαλασσίες και μέσα στη θάλασσα. Δυστυχώς, στις παιδιάδες δεν υπάρχουν λουλούδια. Και αν υπάρχουν, είναι λίγα. Έχουν καταστραφεί από τα διάφορα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Καταστρέφει αυτό τον ωραίο στολισμό που ο Πανάγιος Θεός έδωσε εις τη φύση. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε για ό,τι προσφέρετε εις τον τόπο μας και ευχόμεθα και εις το μέλλον, να, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, να αυξηθούν τα μέλη και βεβαίως να δραστηριοποιηθούμε όλοι μας προς το θέμα αυτό. Να είστε καλά. Τελείως διαφορετική αντίληψη. Πρόκειται πράγματι για μια καταπληκτική δουλειά, όχι ως προς αυτό που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, εννοώ από την καλλιτεχνική πλευρά αυτών που έχουν επιμεληθεί.